Και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστο ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών του Αγίου Ναοτούτου και των δούλων αυτού των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και επέ του διαφυλανθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην σε πάσα πόλη και χώρα να πολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον Θεόν ημών, φωνής της δεήσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και τον ενθαλάτη και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας της και επικαλουμένης πορταϊτήσης εις την σύναξη αυτής εορτάζομαι.
των εν Αγίης Πατέρων ημών Βυσσαρίωνος και Οικουμενίου Αρχιεπισκόπων Τρίκης του Κεπολιούχου του Βυσσαρίωνος και του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών Μεγαλομαρτύρων Ιερομαρτύρων Οσίων και Δικαίων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού, της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης της Εξινόπης του Πόντου, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Δανίλ του Εκτσιωτίου, έτι δε των Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων, Δαβίδ του Αμυγδαλίτου και Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Εφρόσδεκ των πίσων την δέησιν ημών. Αμήν. Αμήν. Δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αμήν. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσον ημών την ζωή. Αμήν. Κύριε ελέησον ημάς και το κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ναι. Και εξ αυτών πεντακής φιλίους άνδρας χορτάσας.
ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη σήκης των προσφερόντων, τα δώρατα αυτά και εις τον κόσμον σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών, αγιάζων πληθύνων τρέφων συντηρών, διακυβερνών και διακρατών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσι επτώκευσαν και επίνασαν οι δε πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες και παναγιώφιλοι αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως που για δεύτερη φορά ως επίσκοπος και μητροπολίτης σας προσέρχομαι στο ευλογημένο χωριό και μάλλον καλύτερα κομμόπολη της Ιθαλίας, ώστε για πρώτη φορά να ευλογήσουμε και με τη δική σας παρουσία να ξεκινήσουμε σήμερα το μεγάλο γιορτάσι, να ξεκινήσουμε σήμερα μία δεύτερη πανήγυρη για την κομμόπολη της Ιχαλίας, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα μία τρίτη πανήγυρη για την περιοχή αυτή την ευλογημένη και αγιασμένη. Πέρσι με τις επτές ευλογίες του σεπτού μας Ιεράρχου Κυρίου Αλεξίου, του οποίου μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες στην καρδιά και στην αγκαλιά αυτής της κομοπόλεως, υποδεχθήκαμε το αντίγραφο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της και επικαλουμένης πορταϊτήσης, χάρη τη Θεού. Εύχομαι να με αξιώσει τη Δευτέρα το βράδυ να βρίσκομαι στη Μονή των Ιβύρων για να τελέσω ιερό χρέος και ιερό μνημόσυνον προς τον γέροντά μου, προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα τον δεύτερον, τον Χρυσοφάκη, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2003 εις την Ιερά Μονή της Πορταϊτήσης των Ιβύρων άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Και σήμερα ζητώ και την ευχή του και την ευλογία του από την θριαμβεύουσα Εκκλησία, γιατί έλαβα τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Έτσι λοιπόν, με τις ευλογίες του σεπτού μας όμως ιεράρχου τότε κυρίου Αλεξίου,
ο οποίος συνεχίζει να είναι ο ιεράρχης των καρδιών μας, ο οποίος συνεχίζει να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ο Μητροπολίτης Αλέξιος, υποδεχθήκαμε την Παναγιά μας την Πορταΐτισσα. Και σήμερα μνημονεύω ιδιαιτέρως του αλίστου μνήμης, δούλου του Θεού Δαβίδ Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, ο οποίος πέρυσι κόμισε την Ιερά Εικόνα, αλλά πριν από λίγες μέρες εκοιμήθη ο πατήρ Δαβίδ εντελώς ξαφνικά, και έτσι πριν από λίγες μέρες, παρότι τον είχαμε καλέσει και προσκαλέσει σήμερα να βρίσκεται κοντά μας τη χαρά μας, παρόλα τα αυτά έτσι θέλησε η Παναγία τον πατέρα Δαβίδ να τον υποδεχθεί πλέον στην αγκαλιά της ή στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαιτέρως που ως επίσκοπος και μητροπολίτης σας είμαι σήμερα κοντά σας για να σας ευλογήσω και να σας συγχαρώ ιδιαιτέρως, γιατί σήμερα η Ιχαλία ξαναφόρεσε πάλι τα λαμπρά της. Σκεφτόμουν όταν είχα έρθει εδώ ως επίσκοπος, λέω η Ιχαλία είναι ένα μεγάλο χωριό, Κωμόπολη. Λέω πότε θα τη γιορτάζουμε, πότε θα βρίσκεται ο επίσκοπος εκεί για να γιορτάζει μαζί. Και σκεφτόμουν, λέω, δυστυχώς δεν θα μπορέσω ποτέ να βρεθώ του Αγίου Νικολάου, γιατί ξέρετε ότι εορτάζει ο Μητροπολιτικός μας ναός στα Τρίκαλα. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε με τον προϊστάμενο του ναού, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Ιχαλίας, τον πατέρα Ευάγγελο, τον οποίο και συγχαίρω και ευχαριστώ και του απονείμω των δίκαιων έπαινων και του προσφέρω την αρχιερατική περιφέρεια να συνεχίσει να προείσταται όλων των ιερέων αυτής της περιοχής και βεβαίως του ενεπιστεύτη και το ιδιαίτερο γραφείο του Μητροπολίτου, ώστε κάθε ημέρα να έρχεται πλέον και να βρίσκεται εκτός του γραφείου του Μητροπολίτου, έτσι ώστε να είναι ο ιδιαίτερός μου, γιατί στο πρόσωπό του πραγματικά θαύμασα την υπακοή, θαύμασα την αυταπάρνηση, θαύμασα το μεγάλο ζήλο και θαύμασα την υπακοή και στον παλαιόν αλλά και στον νέον επίσκοπον. Έτσι λοιπόν, μετά από απόφαση όλων μας, του Πατρός Ευαγγέλου, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σκεφτήκαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του μηνός Ιουλίου, να γιορτάζουμε την Παναγιά μας την Πορταΐτισσα, ώστε να με αξιώνει και εμένα ο Θεός να βρίσκομαι μαζί σας για να γιορτάζω και εγώ την Παναγιά την Πορταΐτισσα, αφού στο πανηγύρι του Αγίου Νικολάου δεν θα μπορώ να βρίσκομαι, παρότι όμως το βράδυ καθιερώσαμε ιερά αγρυπνία το βράδυ 6 προς 7 για να βρίσκομαι και εγώ κοντά σας. Εύχομαι πραγματικά στην Παναγιά μας να είναι η πορτάρισσα της ψυχής και της καρδιάς μας. Αυτή να είναι που πραγματικά θα μας θωρακίζει. Και αγαπητοί μου αδελφοί, την Παναγιά μας να την εμπιστευόμεθα και όπως λέμε την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Και όπως βλέπετε τα παιδάκια που έχετε στα χέρια σας και κρατάτε στην αγκαλιά σας, πόσο εμπιστοσύνη δείχνει ένα παιδάκι στον πατέρα και στη μητέρα. Δεν γνωρίζει το παιδί που έχετε στην αγκαλιά σας, που είναι 2 και 3 χρονών, αν αυτά τα οποία του λέει ο πατέρας ή η μητέρα είναι σωστό ή λάθος. Όμως το παιδί τον ήπιο έχει μάθει να εμπιστεύεται. Αν και εμείς δεν γίνουμε σαν τα παιδιά και αν και εμείς δεν εμπιστευτούμε τη ζωή μας ολόκληρη στην Παναγιά μας την Πορταΐτισσα, τότε δυστυχώς αντί να έχουμε χαρά θα έχουμε λύπη. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου στην Παναγιά μας την Πορταΐτισσα να είναι αυτή που θα φρουρεί, να είναι αυτή που θα γίνεται η θυρωρός
στην καρδιά και στη ζωή και στην ιερά μας Μητρόπολη. Και την παρακαλούμε σήμερα γονατιστή, με δάκρυα στα μάτια, Παναγιά μας, όπως είχε πει κάποτε ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν πελούσε η Ελλάδα από έρηδες, όταν πάλι ο λαός μας ήταν δακρυσμένος και πονεμένος, όπως είναι και σήμερα ένας λαός σταυρωμένος, ένας λαός δοκιμασμένος, ένας λαός δακρυσμένος. Λοιπόν, αν θέλουμε να περάσουμε τις συμπληγάδες πέτρες, τους υφάρους και τους κοπέλους, θα γονατίσουμε όλοι μας, όπως έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όταν έφτασε έξω από το εξοκλήσι, έδεσε το άλογο του, εισήλθε μέσα εις το παρεκκλήσιον, γονάτισε ενώπιον της Κυρίας Θεοτόκου και είπε τα εξής λόγια: «Παναγιά μου, σώσε την Ελλάς και κάμε τους Έλληνες να ψηφοθούν». Αυτά τα λόγια δανείζομαι και εγώ σήμερα, γονατιστός μαζί με όλους σας, γονατιστός ενώπιον της Κυρίας Θεοτόκου, λέγοντας: «Παναγιά μας, σώσε την Ελλάδα μας, σώσε τα δακρυσμένα και πονεμένα νιάτα μας και κάμε τους Έλληνες να ψηφοθούν και κάμε τους Έλληνες να είναι δυνατοί και κρατεοί, όπως ήταν και όπως μάθαμε από τους προγόνους μας, όπως διδαχθήκαμε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, οι οποίοι έμειναν νηστικοί, οι οποίοι έτρωγαν ελάχιστο φαγητό και οι οποίοι δεν είχαν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς σήμερα, αλλά όμως είχαν μάθει στη ζωή τους να έχουν θυρωρό και πορταίτισαν στη ζωή τους την ελπίδα που είναι η Κυρία Θεοτόκος. Εύχομαι λοιπόν στην Παναγιά μας την πορταίτισα να βγάλει το μοφόρι της, να βγάλει το μαντήλι που σκεπάζει την κεφαλή της και να σκεπάσει τους πατέρες, τους άρχοντες, τα παιδιά μας, τη νεολαία μας και να σκεπάσει το χωριό σας, την Κομόπολη της Ιγαλίας και να σκεπάσει τον ομό μας, αλλά και να σκεπάσει την δακρυσμένη και πονεμένη πατρίδα μας. Ευχηθείτε όλοι αδελφοί μου, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίτιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Αμήν. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 η ώρα έως τις 10 περίπου, με 10 παρά 10. Θα τελειώσουμε πολύ νωρίς λόγω της ζέστης. 8 και 4 θα χτυπήσει η τρίτη καμπάνα και θα βάλουμε το ευλογημένο. Μέχρι 10 παρά 10 θα έχουμε σχολάσει τη λειτουργία λόγω της ζέστης. Αύριο λοιπόν ξανά να ανταμώσουμε στο μεγάλο γιορτάσι, στη Θεία Ευχαριστία, την οποία θα τελέσουμε πρώτα ο Θεός. Αμήν. Ευθύς αμέσως θα πορευτούμε προς τον Ιερό Ναό που θα γίνει η απόλυση του Εσπερινού και θα διανεμηθεί η αρτοκλασία. Η αρτοκλασία θα διανεμηθεί στις δύο πλαϊνές εξόδους του Ιερού Ναού. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Ιταλία εφέλου εν της κόλπης κατεχούσαν της πορταϊτήσης εικόνας σεβασμίαν και σκέπουσαν την κόμην και τους πίστη εν αυτήν οικούντας και συν τούτης αδελφού δεωμένους εκ καρδίας ανακράζοντας δόξα της εις χαρίσμασιν αγνή ζωή.
προστασία σου, δόξα ότι πηγάζεις δαψίλος ασυνιάματα. Thank you.
η αυτοκρασία